Ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί σαν τομέας επιστημονικός και γίνονται αρκετές έρευνες, οι οποίες έχουν έρθει ήδη από τη Γιουχάν της Κίνας, είναι πώς σχετίζεται ο COVID με την παχυσαρκία. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι μέχρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιστεύουμε ότι ο λιπόδης ιστός είναι ένας αδρανής ιστός ο οποίος υπάρχει στο σώμα για να ανασύρει το σώμα ενέργεια σε περιόδους ανάγκης. Εδώ και πάνω από μία εικοσαετία έχουμε αναγνωρίσει τον λιπόδη ιστό ως το πλέον μεγάλο ενδοκρινές όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο λιπόδης ιστός εκρίνει πάρα πολλές ορμόνες, όπως είναι για παράδειγμα οι ιντερλευκίνες, οι κιτοκίνες, ορμόνες δηλαδή οι οποίες σχετίζονται με την εκδήλωση φλεγμονής. Γι' αυτό το λόγο και έχουν αλλάξει οι ορισμοί της παχυσαρκίας και πλέον η παχυσαρκία θεωρείται ως μια έντονη φλεγμονώδης νόσος. Το ίδιο το λιποκύτταρο εκρίνει πάρα πολλούς παράγοντες φλεγμονής. Τι γίνεται τώρα με τον COVID και την παχυσαρκία? Αυτό το οποίο εκρίνει ένα λιποκύτταρο είναι ένα ένζυμο το οποίο λέγεται μετατροπέας της αγκιοτενσίνης. Έχει την ιδιότητα να μετατρέπει την αγκιοτενσίνη 1 σε αγκιοτενσίνη 2, που είναι ένα ένζυμο πάρα πολύ σημαντικό γιατί η αγκιοτενσίνη 2 είναι ένας ισχυρός αγκιοσυσταλτικός παράγοντας. Αυτό το ένζυμο εκρίνεται σε δύο, κυρίως σε δύο τομείς του ανθρώπινου σώματος. Ένα είναι τα λιπόδη κύτταρα και το δεύτερο είναι τα κύτταρα των πνευμόνων και αυτόν τον φορέα τον χρησιμοποιεί ο ιός COVID-19 προκειμένου να εισέλθει στο σώμα. Άρα λοιπόν, όσο μεγαλύτερο όγκο λιπόδης ιστού διαθέτει κάποιος άνθρωπος, τόσο πιο επιρρεπής είναι στο να μεταφέρει αυτό το υγειικό φορτίο μέσα στο σώμα του. Γι' αυτό το λόγο και ο ιός αγαπά πάρα πολύ να εδράζεται στους πνεύμονες. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Θα πρέπει να πάρουμε ολίσχυρα μέτρα να περιορίσουμε το σωματικό βάρος. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οι παχύσαρκοι άνθρωποι δεν νοσούν μόνο από την παχυσαρκία, αλλά εδώ μιλάμε τα τελευταία χρόνια για ένα μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο έχει και άλλες υποκείμενες νόσους. Μπορεί να έχεις διαβήτη, μπορεί να έχεις υπέρταση. Πρέπει να σας πω, στον τομέα του ενζύμου της αγκιοτενσίνης, ότι και αυτοί οι οποίοι, επειδή η αγκιοτενσίνη ρυθμίζει την πίεση του οργανισμού, και οι υπερτασικοί διατρέχουν κίνδυνο να είναι σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για να νοσήσουν και να επιπλοκίσουν πάρα πολύ σοβαρά από τον COVID-19. Όσο πιο πολλές φλεγμονές έχει να αντιμετωπίσει ένα σώμα, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανακάμψει και να αναρρώσει επιτυχώς από την επίδραση όχι μόνο του COVID, αλλά και οποιοδήποτε ιού. Εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να περιορίσουμε το φορτίο των φλεγμονών. Άρα σημαίνει ότι μειώνουμε το σωματικό μας βάρος, προσπαθούμε να τρώμε τροφές οι οποίες δεν προκαλούν έξτρα φλεγμονές, όπως είναι για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά, όπως είναι η γλουτένη, όπως είναι η ζάχαρη. Έχει βρεθεί ότι στη βοήθεια αυτή μπορούμε να λάβουμε και κάποια συμπληρώματα, όπως είναι για παράδειγμα η βιταμίνη D, η οποία έχει ήδη επιστοποιηθεί μέσα από πάρα πολλές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ότι είναι μία βιταμίνη με έντονη ανοσοτροποποιητική δράση. Η αλήθεια είναι ότι λέγοντας βιταμίνη, παραπέμπεται στο ότι είναι β' και αμίνη, δηλαδή πολύ σημαντική σημασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ως λιποδιαλυτή βιταμίνη, η βιταμίνη D, είναι περισσότερο μία στεροειδής ορμόνη, η οποία έχει την ιδιότητα να εισέρχεται μέσα στο κύτταρο και να φτάνει μέσα στον πυρήνα, οπότε εκεί τροποποιεί πάρα πολύ τη συμπεριφορά του κυττάρου και ευνοεί πολύ θετικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας παράγοντας, ο οποίος είναι μια πρωτεΐνη με έντονη αντιϊκή δράση, την οποία βοηθάει πάρα πολύ να εκφραστεί η βιταμίνη D. Όπως είπαμε, η βιταμίνη D είναι μία βιταμίνη η οποία είναι λιποδιαλυτή. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η παρουσία αρκετού λιπόδης ιστού μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Που σημαίνει ότι οι ισχνοί έχουν πρόβλημα ελλείψεως. Η βιταμίνη D χρειάζεται να είναι εκτεθειμένος ένας άνθρωπος για πάνω από 10 λεπτά στον ήλιο προκειμένου να συντεθεί στο δέρμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι συγκεκριμένα τα τμήματα του ανθρώπινου δέρματος τα οποία έχουν την ιδιότητα να παράγουν τη βιταμίνη D. Συνήθως αυτά τα τμήματα λοιπόν τα οποία είναι απαραίτητα εμείς τα καλύπτουμε διότι έτσι είμαστε ενδεδειμένοι για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Άρα αυτή την θετική επίδραση του ήλιου δεν την απολαμβάνουμε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να παίρνουμε τροφές οι οποίες είναι
επιφορτισμένες με βιταμίνη D ή διαφορετικά να παίρνουμε διατροφικά συμπληρώματα. Δεν υπάρχει όμως πολύ σαφής οδηγία για το ποια είναι τα συμπληρώματα τα οποία θα πρέπει να παίρνουμε και σε τι δοσολογία. Υπάρχουν αυθαίρετες προτάσεις. Ξέρουμε ότι η βιταμίνη D είναι μια βιταμίνη η οποία συσσωρεύεται στο λιπόδι ιστό. Εν τούτης έχει φανεί ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, αλλά πολύ παχύσαρκοι με σοβαρή παχύσαρκοι, αλλά και οι ισχνοί, έχουν θέμα με την αποθήκευσή της. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε όμως είναι ότι καθώς η βιταμίνη D έρχεται σε επαφή στο δέρμα μας και θα πρέπει να γίνουν οι ενδιάμεσες δραστηριότητες από το μεταβολισμό προκειμένου να είναι βιοδιαθέσιμη, υπάρχουν ζητήματα τα οποία κάνουμε με τη διατροφή μας που ακυρώνουν αυτή την μετατροπή. Μία τέτοια αντιδότηση είναι όταν χρησιμοποιούμε άμυλο καλαμποκιού. Το οποίο άμυλο καλαμποκιού υπάρχει, είναι επιστοποιημένο αυτό από διάφορες έρευνες. Υπάρχει παντού σε διάφορες τροφές, ως συντηρητικό και ως βελτιωτικό γεύσης. Δεν είναι όμως μόνο το άμυλο του καλαμποκιού, το οποίο είναι διαδεδομένο σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα. Είμαι σίγουρη ότι είναι και άλλα γλυκαντικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε αφιδώς, αλλά ίσως δεν είναι ακόμα πάρα πολύ στοχευμένη η εργασία που έχει γίνει σε διεθνή περιοδικά για να αξίζει να την αναφέρουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η βιταμίνη D έχει μια ανοσοτροποποιητική δράση. Μπαίνει μέσα, έχει την ιδιότητα να διεισδύει την στιβάδα, τη μεμβρανώδη των κυττάρων και να φτάνει μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου. Οπότε δεν λειτουργεί πια σαν βιταμίνη αλλά περισσότερο σαν μια στεροειδή ορμόνη. Και εκεί πηγαίνει στους πνεύμονες και βοηθάει στην παραγωγή μιας ειδικής αντιμικροβιακής ουσίας η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο να βοηθήσει το επιθύλιο των πνευμόνων να αντισταθεί ενάντια σε οποιοδήποτε ξενιστή, όπως για παράδειγμα είναι ο COVID-19. Οπότε η χορήγηση έξτρα συμπληρώματος βιταμίνης D κρίνεται απαραίτητο. Την ίδια δουλειά πρέπει να σας πω ότι κάνει και η βιταμίνη Ε, η οποία είναι επίσης μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που βοηθάει πάρα πολύ το επιθύλιο των πνευμόνων να είναι πιο ανθεκτικό σε οποιοδήποτε ξενιστή. Οπότε αυτά είναι δύο συμπληρώματα τα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συστήσουμε να παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένο σωματικό βάρος. Το υπόλοιπο εννοείται ότι ακολουθούμε τις αρχές της μεσογειακής διατροφής, ότι δεν κάνουμε ακραίες διατροφές, δεν διακατεχόμαστε από πανικό σε καμία περίπτωση, δεν στοχεύουμε στην ακραία απώλεια βάρους. Και εκεί βέβαια υπάρχει και η απορία του αν θα πρέπει κάποιος να ασκηθεί με κάποιον τρόπο προκειμένου να χάσει τα κιλά ή θα πρέπει να επιμείνει στη διατροφή του. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι αυτή η ερώτηση, όσο και αν φαίνεται απλή, δεν είναι απλοϊκή γιατί θα πρέπει να στοχεύουμε στην εξατομίκευση. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να συστήσουμε σε έναν παχύσαρκο άρρωστο να αθλείται συστηματικά, διότι κάτι τέτοιο θα είχε μια πολύ έντονη φθοροποιό δράση στις αρθρώσεις του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μια πάρα πολύ έντονη άσκηση θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει έναν τραυματισμό και αυτό θα προκαλούσε έντονη φλεγμονή στο σώμα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να τον ενθαρρύνουμε να έχει κάποιο είδους κίνηση, όχι όμως με στόχο την απώλεια θερμίδων, αλλά με στόχο την αύξηση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας για την κίνηση της λέμφου, για να επωφεληθεί λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από όλα τα άλλα θετικά αποτελέσματα της άσκησης και όχι τόσο στην απώλεια θερμίδων. Αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νόρμα την οποία μπορούμε να συμβουλευτούμε, δηλαδή πότε καίει ζάχαρα και πότε ξεκινάει να καίει λίπος ή με ποιον τρόπο. Ο οργανισμός έχει έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί επακριβώς να υπολογιστεί του πότε ξεκινάει και χρησιμοποιεί γλυκόζη, πότε χρησιμοποιεί λίπος ή πότε κάνει χρήση και των δύο συστημάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φοβερά εξατομικευμένο, οπότε δεν μπορούμε να ποντάρουμε εξ αρχής αυτό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα της απώλειας βάρους έχει να κάνει με τρεις άξονες. Ο βασικότερος άξονας είναι ο μεταβολισμός τον οποίο διαθέτει ο κάθε άνθρωπος εκατομικευμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ δύσκολα αλλάζει γιατί είναι γενετικά προκαθορισμένο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η θερμογενετική επίδραση των τροφών, η οποία ποικίλει ανάλογα με τα τρόφιμα τα οποία τρώμε. Άλλη είναι η θερμογενετική επίδραση μιας πρωτεΐνης, άλλη των αμύλων και άλλων των λοιπών. Και το τρίτο είναι η άσκηση.
Η άσκηση στη συνολική καύση του βάρους παίζει περίπου 30% ρόλο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, παίζει ήδη πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό το παίζει ο βασικός μεταβολισμός και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αυτό τώρα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάνουν βάρος και επηρεάζεται ταχύτατα ο βασικός τους μεταβολισμός, με συνέπεια ενώ χάνουν βάρος να πέφτει ο μεταβολισμός τους και στη συνέχεια να μην αποδίδουν στις διατροφές. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να φανεί ότι δεν ενθαρρύνω κάποιον να κάνει άσκηση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένη και θα πρέπει να είναι κατά 80% πολύ προσεκτικός ο υπολογισμός των τροφών των οποίων επιλέγουμε να τρώμε και βέβαια δευτερευόντως να δούμε με κάποιον ειδικό και με την καθοδήγησή του αν είμαστε παχύσαρκοι, κατά πόσο μπορεί να μας προτείνει ένα αξιοατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο δεν θα μας δημιουργήσει έξτρα τραυματισμούς και φλεγμονές και θα ενθαρρύνει τη συνολική απόδοσή μας στο πρόγραμμα.